Καλησπέρα, ένα βραδινό σύντομο vlog. Σας μιλάω από το σαλόνι, όπου με έχουν στείλει ο Παναγιώτης και η Κυριακή, γιατί πρέπει να ξεκουραστώ, μου είπα, σήμερα. Και ήρθα εδώ και ασχολούμαι με τα πλεχτά μου. Κοιτάξτε τώρα τι ωραίο φτιάχνω σήμερα. Τώρα έχω εξηγήσει μια καινούργια κουβέρτα για την Κυριακή. Και επειδή την πρώτη φορά ξαναξήλωσα και νομίζω έμαθα το συγκεκριμένο σχέδιο, το μοτίβο της γιαγιάς, αυτή τη φορά πρέπει να την κάνω πιο ομοιόμορφη, να έχει λευκό στην άκρη, να έχει χρώμα στη μέση, λευκό στην άκρη. Ξέρω πως ο φωτισμός δεν είναι καλός, απολογούμε. Αλλά μόνο το κινητό έχω εδώ και είναι γρήγορα. Τώρα αυτή, είμαι στο τρίτο τετράγωνο σήμερα. Την πήρα το πρωί μαζί μου το μαλλί όταν ήμουν στο Ρίκ και γυρίζαμε τη Βάσο την Πλεκάρη τα επόμενα επεισόδια για το ένθετο που έχω στην εκπομπή της και έπλεκα εκεί πέρα με το σμιλί. Λοιπόν, οι σκέψεις μου. Έχω θέμα με τους ανθρώπους που δεν απαντούν το τηλέφωνο, που δεν απαντούν στο τηλέφωνο, που δεν απαντούν στα μηνύματα, που αγνοούν τον άλλο. Καθημερινά λαμβάνω αρκετά τηλεφωνήματα, αρκετά μηνύματα, αρκετά mail. Το έχω ως αρχή μου από τον καιρό που θυμάμαι να έχω μάθει να χρησιμοποιώ το κινητό τηλέφωνο, να στέλνω μηνύματα. Αυτό συνέβη και όταν ήμουν... Το 2000 έμαθα να στέλνω μηνύματα, το 99. Όταν ήμουν έγκυος στην Κυριακή, με είχε μάθει τότε ο πρώην άντρας μου, ο μπαμπάς της Κυριακής, με είχε μάθει να γράφω μηνύματα. Από το 1999 λοιπόν που έμαθα να γράφω μηνύματα, κάθε φορά μου παίρνει κάποιος τηλέφωνο στο κινητό, εάν δεν μπορώ να απαντήσω, εάν δεν μπορώ να μιλήσω, την ίδια ώρα στέλνω μήνυμα ή μετά που θα ξυπνήσω αν κοιμάμαι ή μετά που θα τελειώσω τη δουλειά μου αν έχω δουλειά, απαντώ με μήνυμα ή παίρνω τηλέφωνο πίσω. Το θεωρώ ότι είναι ετικέτα, είναι etiquette καλής, etiquette είναι λέξη γαλλική γιατί ετικέτα σημαίνει είναι κανόνες καλής συμπεριφοράς όσον αφορά στο τηλέφωνο. Αυτές τις μέρες μπορείς αγάπη μου να κλείσεις την πόρτα γιατί η μάμα προσπαθεί να γυρίσει ένα vlog. Θέλεις και εσύ να έρθεις εδώ? Όχι, έρχομαι σε 3 λεπτά. Εντάξει. Κυριακή, μου ετοίμασα φαγητό, όταν είμαι άρρωστη με καλοκρατούν, χαίρομαι. Μόνο όταν είσαι άρρωστη. Γιατί αγάπη μου, εγώ δεν σας καλοκρατώ. Να και η Κυριακή μας. Μα είναι καλό το φως σου, δάμε. Εν πειράζει, αγάπη μου, δεν είναι για ομορφιά το vlog, είναι για πληροφορίες. Δείχνα στον κόσμο, κοίτα τι ωραίο, δείχνα στον κόσμο τα τετράγωνα, τα μοτίφ που φτιάχνω. Ναι, τώρα έχω καλό φωτισμό για να δείτε όλοι τις ρητίδες γύρω από τα μάτια, τους μαύρους κύκλους. Ευχαριστώ πάρα Μπορείς πολύ. Μπορείς να αγοράσω ένα ring light που είναι έτσι μεγάλο για να κάνεις vlog. Ναι, καλό, τίποτε άλλο. Λοιπόν, τούτο που έλεγα πριν έρθεις Κυριακή. Έλεγα Κυριακή πρωτού έρθεις ότι έχω θέμα με τους ανθρώπους που δεν απαντούν τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Έχεις κι εσύ? Ναι. Γιατί? Έλα κουρυποδάκια στο φως. Σπαστικό, ναι. Ναι. Έλα κόρη, δεν χρειάζεται το παιδί μας. Όχι, χρειάζεται, δεν είναι το ωραίο που φαινόμαστε και δεν. Εγώ φαίνομαι πιο ωραία στα σκοτεινά. Εγώ ιδέα τώρα. Εσένα όποιος σε πιάσει τηλέφωνο απαντάς του? Πάντα. Με τις μάμας απαντάς πάντως. Με ακαταλαβίστηκε η γραφή. Κλουμρ. Εντάξει, να γράφω καλημέρα. Μόνο τα σύμφωνα, όχι τα φωνήεντα. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ πήρα μια απόφαση. Αν θα πιάνω τον άλλον τηλέφωνο για να του απαντήσω σε μια ερώτηση που μου έκαμε, Παναγία μου, κόρη μου. Ευτυχώς δεν μου μοιάζεις. Λοιπόν, αν θα πιάνω τον άλλον τηλέφωνο για να του απαντήσω σε μια ερώτηση που μου έκαμε, αν τον πιάνω τηλέφωνο για να τον ενημερώσω για κάτι που τον ενδιαφέρει και δεν μου το απαντά, θα τον ξαναπιάσω. Με κακιά. Που να με πιάσει φυσικά είναι να του πω. Ξέρεις, μιλάς με τη Θέκλα η οποία έχει μνήμη ελέφαντα. Και θα σου πει και ποιες φορές σε πήρε τηλέφωνο και ποιες φορές σου στείλε μήνυμα και δεν απάντησες. Και θα σου πει γι' αυτό, αγάπη μου. Δεν σου είπα εκείνη την πληροφορία εγκαίρως, γιατί δεν απάντησες να την ακούσεις. Τα φιλιά μας. Πάμε τώρα. Ναι, πάει. Bye. Τι μαγειρεψες, τι μας έφτιαξες? Μπριζόλες, σηκώτη για την άρρωστη, ωραία σαλάτα. Παπάς... Εγώ εδώ έχουμε σηκωτάκι που δίνω. Το οποίο είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ αγάπη. Και έχει μια σαλάτα. Βάλε και άλλα. Ναι, ρίγανη και αλάτι. Εδώ έχουμε μπριζολίτσες χοιρινές. Το είπαμε το σηκωτάκι είναι που δίνω. Μπριζολίτσες είναι χοιρινές, είναι medium
To where? Δηλαδή πες και για τους άλλους ανθρώπους που δεν ξέρουν αγγλικά. Είναι μέτρια προς ψημένα. Προς καλοψημένα. Ναι. Και έχω μια σαλατούλα. Τι έχει μέσα η σαλάτα? Ό,τι απέμεινε μου ζήνα που έφαγα από μέσα. Ναι. Με λεμόνι μου την έκαμε. Ναι. Εχθές έκανα μια σαλάτα του παπά μου. Ναι, βάει με σόζ λεμονιού. Κάτω λέμον. Και του έβαλα μέσα οξύμελο μαζί με, με λάδι για να μην κάνεις ωραίες σαλάτες. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μαγείρεμα και θέλω να τονίσω ότι είσαι πάρα πολύ καλός μαθητής όσον αφορά στην κουζίνα. Εν εν τέλει τα φαγητά που άρχισες και κάνει τον τελευταίο καιρό. Να φάμε. Να φάμε φυσικά τα φαγητά που κάνουμε. Όλοι λάδι. Είναι και με τριόφρενο σεφ μας. Τώρα θα σας καληνυχτήσουμε. Θα τα πούμε αύριο και πάλι μαζί. Όχι και αύριο, κόρη, αύριο δεν θα φάσω. Μεθαύριο. Ξέρεις τι είναι, στεναχώρησε μου, φύγαν το χαράμπαλο μου το MasterChef. Γιατί θεώρησες το. Μα έφυγαν χαράμπαλος. Ναι, είδες. Είχες θεώρησες το. Ήταν ο χορκανός σου. Στην παθήτης, κυριακή. Μας τον ευρώνησαν ο Λούις. Μας τον ευρώνησαν ο Λούις. Σας είναι και ο παθήτης. Ναι. Κυριακή είναι και γεννημένη στην Πάφο. Λέσεις τη. Can't wait! Bye!